Φράγκη στον κύριο Θεόδωρο Καραόγλου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Υπουργέ, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Στολάκη, σε εσάς, συνεργάτες, στους φίλους ακροατές. Χαίρομαι που σας ακούω. Υπουργέ, από αύριο ξημερώνει μια διαφορετική μέρα για τους Θεσσαλονικείς αλλά και για τους Σεραίους. Επιστρέφουμε σε εποχές άνοιξης. Φαντάζομαι ότι πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη στο σύνολο των δραστηριοτήτων των δύο πόλεων και σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, τη ζωή των πολιτών αλλά και την οικονομία των περιοχών αυτών. Δυστυχώς έτσι είναι, κύριε Στολάκη. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να πάρουμε μια δύσκολη απόφαση, μια σκληρή απόφαση, μα απαραίτητη, μα αναγκαία. Και αυτό γιατί είδαμε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων και στις δύο περιοχές και στις δύο περιφερειακές ενότητες, την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και την περιφερειακή ενότητα Σερών, είχαν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Είχαμε φτάσει χθες και προχθές η Θεσσαλονίκη, μια πόλη και μια περιοχή του 1 εκατομμυρίου περίπου, να έχει πολύ περισσότερα κρούσματα από την Αθήνα των 5 εκατομμυρίων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να πάρθουν κάποια μέτρα ανάστησης. Και αυτό με τη λογική να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και να προστατεύσουμε και να προφυλάξουμε την οικονομία της περιοχής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και της περιφερειακής ενότητας Σερών. Γιατί αυτό που είναι το σημαντικό και το μείζον είναι να ξεπεραστεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε στη συνέχεια με τα κατάλληλα μέτρα, με την αυτοπροστασία, με τον αυτοσεβασμό, με τον έλεγχο, με υπομονή και επιμονή, να μπορέσουμε να έχουμε ανοιχτά τα μαγαζιά, να έχουμε ανοιχτή την οικονομία εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, που είναι παραδοσιακά μια περίοδος που αυξάνουν την τήρη. Τώρα, έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Πέτσας, κύριε Καραόγλου, 14 ημέρες θα ισχύσει το τοπικό lockdown και στη συνέχεια βέβαια θα δούμε πώς θα πάει ο αριθμός των κρουσμάτων και θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση για το εάν θα ανοίξουμε και αν θα επιστρέψουμε πάλι σε καθεστώς μισού lockdown με την απαγόρευση κυκλοφορίας να ισχύει από τις 12 μέχρι τις 5 σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης το προηγούμενο Σάββατο. Ναι, έτσι είναι. Αν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στις Θεσσαλονίκες σφαίρες, τότε θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε συσταγωγικά βάζω τη λέξη, σε φυσιολογική κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως, δηλαδή πάλι με κάποια μέτρα περιορισμού και ελέγχου γενικότερα των διαφόρων δραστηριοτήτων, αλλά εν πάση περιπτώσει με ανοιχτές αγορές, με ανοιχτή την εστίαση και κάτω από άλλες συνθήκες. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι σήμερα και τα κρούσματα σε επίπεδο χώρας είναι λιγότερα, είναι 1.152 σε σχέση με χθες που ήταν πάνω από 1.650. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη είναι αρκετά πιο χαμηλά από τα 450 πέρσι περίπου, χθες, συγγνώμη. Σήμερα είμαστε στα 210. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι και ελπίζω ότι με την ψυχραιμία, με την υπομονή που πρέπει να δείξουμε όλοι στην τήρηση και την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου και με υπομονή θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία. Σε 14 μέρες θέλω να πιστεύω ότι τα μηνύματα θα είναι θετικά. Κάτι που θα μας επιτρέψει τη δυνατότητα να ξανανοίξουμε την οικονομία, να ξανανοίξουμε την αγορά και να επανέλθουμε. Επαναλαμβάνω, συσταγωγικά βάζω πάντα τη λέξη, σε φυσιολογικούς ρυθμούς όπως κυλούσε μέχρι τώρα η κατάσταση στην πόλη. Κάτι το οποίο δεν κατάλαβα, κύριε Καράογλου. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει το προηγούμενο Σάββατο ότι η Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ αυτών και η Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και η Αττική, κλείνουν σε ό,τι αφορά τα καταστήματα εστίασης, τα μπαρ, τα καφέ, για ένα διάστημα ενός μήνα, όπως επίσης ορίζεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας 12 με 5. Σε περίπτωση δηλαδή, σε περίπτωση που εμείς θα πάμε καλά αυτές τις 14 μέρες μετά το ολικό τοπικό lockdown, υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να επιστρέψουμε στην πρώτη ζώνη, την πρώτη καινούργια ζώνη αυτή της επιτήρησης? Ναι, δεν το ξέρω αυτό τι ακριβώς θα γίνει. Όλα αυτά εξαρτώνται από τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν μετά από 14 ημέρες. Αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά και φανεί ότι οι δείκτες είναι πολύ χαμηλοί και ότι η Θεσσαλονίκη ξεπέρασε το πρόβλημα, τότε προφανώς θα πάμε σε χαμηλότερη κατηγορία, κάτι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε ενδεχόμενα και τα καταστήματα εστίασης ανοιχτά. Αλλά όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα προκύψουν μετά την εφαρμογή του σκληρού αυτού, αλλά αναγκαίου τονίζου μέτρου. Ο στόχος μας είναι πάνω απ' όλα να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Και βεβαίως, αν προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και επανέλθουμε σε φυσιολογικά ποσοστά, σε φυσιολογικά, πάντοτε βάζω τη λέξη φυσιολογικά για να μην παρεξηγούμε εντός εισαγωγικών. Αν επανέλθουμε λοιπόν σε φυσιολογικά περιστατικά και κρούσματα, τότε θα εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε κουράγιο, υπομονή, να δείξουμε δύναμη, να είμαστε ψύχρεμοι, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες, να μην είμαστε εμείς οι οποίοι θα δημιουργήσουμε προβλήματα και καταστάσεις, γιατί αυτά πληρώνουμε τώρα. Την ανευθυνότητα κάποιων που με τις διαδηλώσεις, που με τα πάρτι, με όλες τις εκδηλώσεις αυτές τις υπαίθρες που γίνανε, δημιουργήσαν το πρόβλημα αυτό, θα πρέπει να τα αφήσουμε στο χθες, να τα αφήσουμε στο παρελθόν και να κοιτάξουμε πώς θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Ξέρετε, για να μπορούμε... κύριε...
Κύριε Υπουργέ, για τον κόσμο που μας ακούει, και έχω δεχθεί και εγώ πολλά μηνύματα από το πρωί, φαντάζομαι και εσείς αντίστοιχα, γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχετε επαφή με τον κόσμο, δεν είστε κλεισμένος στο γραφείο σας. Ο κόσμος εκεί έξω είναι αγανακτισμένος με αυτή την εξέλιξη. Από τη μία έχουμε βέβαια τα πάρτι και τις εικόνες συγχρονισμού και συνωστισμού όλες τις προηγούμενες ημέρες. Από την άλλη, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι κάποιοι άφησαν τη Θεσσαλονίκη στην τύχη τους. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει και εσείς. Και αναφέρονται βέβαια σε ανθρώπους οι οποίοι ασκούν εξουσία. Είτε λέγεται πολιτική εξουσία, είτε λέγεται αστυνομική επιτήρηση, είτε λέγεται αστυνομία, είτε λέγεται επιστήμονες. Τελικά τι έφταξε και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση? Πολλά φταίξαν, αλλά πάνω απ' όλα έφταξε ο εφησυχασμός που δείξαμε όλοι μας, και ειδικότερα τα νέα παιδιά, η νέα γενιά, και αυτό οφείλεται στο ότι στις αρχές του Οκτωβρίου βλέπαμε ότι τα νούμερα ήταν πάρα πολύ θετικά για τη Θεσσαλονίκη. Πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι σαν σήμερα, πριν από 3 εβδομάδες περίπου, αν θυμάμαι καλά, ήμουν στην Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είχε ανακοινωθεί ότι είχε μόνο 2 κρούσματα. Και κουβεντιάζοντας με συναδέλφους στο Υπουργικό και Συμβούλιο, στην Κυβέρνηση ή στους βουλευτές, που λέγαν πώς καταφέρατε και νικήσατε τον κορονοϊό. Αλλά δυστυχώς αυτό ακολούθησε μια περίοδος χαλαρότητας, όπου πιστέψαμε όλοι μας ότι έχει νικηθεί πλέον το κακό. Ο κορονοϊός είναι παρελθόν, η Θεσσαλονίκη είναι άτρωτη, δεν ξέρω τι φανταστήκαμε ορισμένοι, κάποιοι τέλος πάντων, και δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε. Η λογική των πάρτι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η λογική κάποιων τύπων οι οποίοι ξαφνικά αποφάσισαν να δείξουν τις χορηγικές τους ικανότητες στην Αριστοτέλους, η λογική των διαφόρων μπαρ, των κλαμπ της νεολαίας που διασκεδάζαν μέχρι το πρωί στα Λαδάδικα, και όχι μόνο στα Λαδάδικα, αλλά γενικότερα. Ήταν μια λογική που μας οδήγησε εδώ, μας οδήγησε. Και βεβαίως δίκαια αναρωτιέται ο λογικός άνθρωπος, αυτός ο οποίος επέδειξε τον αυτοπεριορισμό, την αυτοσυγκράτηση, ο νοικοκύρης, ο εργαζόμενος. Καλά, και εγώ θα το πληρώσω. Τι να κάνουμε? Η ανευθυνότητα ορισμένων μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Απ' την άλλη, γιατί δεν πρέπει να δικούμε κανέναν, πρέπει στο διάστημα αυτό να πούμε ότι η αστυνομία είναι από τις υπηρεσίες που μαζί και από τους εργαζόμενους που μαζί με το σύστημα υγείας πραγματικά τραβήξαν κουπί κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχουν και δεκάδες περιστατικά αστυνομικών που έχουν υποστεί τον κορονοϊό, έτσι, έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Δεν θα πρέπει να τους αδικούμε. Να σας πω όμως κάτι απλό. Τι θα μπορούσε να κάνει η αστυνομία με τα εκατοντάδες νέα παιδιά τα οποία κάναν πάρτι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ή χορεύαν στην Αριστοτέλους ή μπαίναν σε εκκλησίες και δεν βγαίναν και δεν τηρούσαν κανένα μέτρο? Να τους δει όλους δεν θα μπορούσε να κάνει. Να τους συλλάβει όλους δεν θα μπορούσε, γιατί αν τους συλλάβανε όλους, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν και φυλακές οι κατάλληλοι για να μπορούν. Ξέρετε, κύριε Καράογλου, όμως τον εφησυχασμό τον προκάλεσαν ενδεχομένως και κάποιες δηλώσεις αιρετών ότι η Θεσσαλονίκη είναι COVID-free, ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε μεμονωμένα κρούσματα, ότι είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Όλες αυτές οι δηλώσεις δημιουργούν σύγχυση στον κόσμο. Ακριβώς. Δημιουργήσαν αυτό που ανέφερα πριν, τον εφησυχασμό, ο οποίος είχε σαν αποτέλεσμα τη μη τήρηση μέτρων για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Κοιτάξτε, κύριε Σολάκη, τα πράγματα είναι απλά και είναι ξεκάθαρα. Ο κίνδυνος είναι ορατός, ο ιός είναι επικίνδυνος, είναι σκληρός, είναι ανθεκτικός, είναι ένας άγνωστος παίχτης, ο οποίος μεταλλάσσεται συνεχώς και δημιουργεί καταστάσεις. Και κανείς από εμάς δεν είναι άτρωτος. Είτε είναι μικρός, είτε είναι μεγάλος ηλικία, είτε είναι άνδρας, είτε είναι γυναίκα, είτε έχει ασθένεια, είτε δεν έχει. Κανείς δεν είναι άτρωτος. Όλοι μας θα πρέπει να προσέχουμε, όλοι μας θα πρέπει να επιτραχούμε, όλοι μας θα πρέπει να παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας όχι μόνο του εαυτού μας, της οικογένειές μας, αλλά γενικότερα και του κοινωνικού συνόλου, γιατί είμαστε υπεύθυνοι όλοι και εμείς για την προστασία της δημόσιας υγείας του κοινωνικού συνόλου. Από εκεί πέρα, υπομονή, επιμονή, ψυχραιμία, θα περάσει και αυτό. Και μάλιστα, θέλω να πιστεύω ότι αν το διάστημα των 14 ημερών που ακολουθεί κάνουμε αυτό που πρέπει, τότε πραγματικά μετά από 14 μέρες μπορούμε να χαμογελάσουμε, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ανοίξουν τα μαγαζιά μας, ότι θα αρχίσει η τοπική οικονομία να κινείται, και βεβαίως αυτό θα μας επιτρέψει να δούμε τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς που πλησιάζουν, με ένα ευνοϊκότερο μάτι και με την ελπίδα ότι θα αφήσουμε σύντομα όταν κυκλοφορήσουν και τα εμβόλια του κορονοϊού στο παρελθόν. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή μας την συζήτηση. Καλό σας απόγευμα.